Μια καλημέρα στον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Κανελάκη και συνάδελφό μας, βεβαίως, μεταξύ άλλων. Βεβαίως. Σας καλημέριζω και τους δύο. Καλό μήνα να έχετε. Πάρα πολύ καλό μήνα. Καλό, έτσι, καλές επιτυχίες, καλό αγώνα και όλες. Αν και δεδομένες επιτυχίες σας, πάντα το να έχετε. Απλά θέλω... Ναι, είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε. Καταδικασμένοι να πετύχετε. Έτσι, έτσι, από τη στιγμή που μπαίνει η δημοσιογραφία, Γιάννη και Γιώργο, έτσι είναι. Τα έχετε φάει λοιπόν και εντός και εκτός συνόρων. Καλά, βασικά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Εννοείται. Άμα κάνεις αγκαρία, άστο καλύτερα για κάποιον άλλον. Ναι, να μην πάω να κάνω διάφορα επαγγέλματα, λέω όχι, θα επιλέξω τη δημοσιογραφία και έτσι επέλεξα τη δημοσιογραφία. Και το Προεδρυλίκη πώς προέκυψε τώρα. Το Προεδρυλίκη προέκυψε, αγαπητέ φίλε Γιώργο και Γιάννη και αγαπητέ φίλε Γιώργο. Μέσα από τις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και 50 χρόνια, συμπληρώνουμε 50 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και από την διακήρυξη του Ανδρέα Παπανδρέου που έβγαλε τότε και έδωσε στον ελληνικό λαό τις αξίες και τις αρχές για μια καινούργια Ελλάδα. Ιστορική για φωτογραφία. Ακριβώς ιστορική φωτογραφία. Αυτή είναι του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτή είναι η διακήρυξη 1974-3 του Σεπτέμβρη. Με αυτή λοιπόν την διακήρυξη ίδρυσε το κίνημα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είπε: Το ΠΑΣΟΚ ιδρύεται από το λαό για το λαό. Αλλά στην πορεία όμως το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν για το λαό, ήταν για τα συμφέροντα ή για τα βολέματα ή για να πλουτίσουν και για πολλά άλλα πράγματα. Δυστυχώς εκεί έχασε τη σημασία του το ΠΑΣΟΚ και εκεί έχασε το στόχο του. Διότι το ΠΑΣΟΚ, όπως είπαμε πάρα πολύ καλά, ξεκίνησε. Λοιπόν, κυβέρνηση 20 χρόνια ο Ανδρέας Παπανδρέου έδωσε στην Ελλάδα μεταρρυθμίσεις σοσιαλιστικές. Είδαμε νοσοκομεία, είδαμε υγεία, είδαμε σχολεία, είδαμε μεταρρύθμιση, είδαμε συντάξεις, είδαμε πολλά πράγματα τα οποία μέχρι εκεί. Από και πέρα, καμία άλλη κυβέρνηση δεν είδα λοιπόν Γιώργο και Γιάννη, Γιάννη και Γιώργο, να, από τις τελευταίες κυβερνήσεις να κάνουν κάποια έργα στην Ελλάδα. Να πω ρε παιδί μου, ναι, αυτό το έργο. Αν έχω ξεφύγει ή αν έχω ξεχάσει κάποιο έργο, να μου το θυμίσετε εσείς. Ότι έγινε και αυτό το έργο, Γιάννη, επί ΣΥΡΙΖΑ ή έγινε αυτό το έργο επί δεξιάς. Όλα, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΚΑΠΗ, δρόμοι, νοσοκομεία, αεροδρόμια. Με το φίλο μου τον Κώστα τον Λαλιώτη, ο οποίος μου στείλει μια επιστολή, θέλω να τον ανακατέψουν ότι υποστηρίζει κάποιος. Και αυτή την επιστολή που μου στείλει, αγαπητέ φίλε Γιάννη, δεν έχω καμία σχέση με τους υποψήφιους, δεν στηρίζω κανέναν, σας αγαπώ όλους. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, φτιάξανε πράγματα τα οποία μείνανε στον ελληνικό λαό, μείνανε στην κοινωνία, μείνανε στην Ελλάδα, μείνανε στη χώρα, μείνανε σε όλους τους δρόμους. Και προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς θα τα διατηρήσουμε αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν αραχνιάσει όλα. Λέτε, να έρθουμε στο σήμερα τώρα. Να έρθουμε και στο σήμερα. Βλέπουμε και ένα σποτ που έχει βγει από τη Χαριλάου Τρικούπη για του εορτασμού 3η Σεπτέμβρη, δηλαδή τη ημέρα ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Θα γίνει το απόγευμα στο Ζάπιο Μέγαρο. Εσείς την 3η Σεπτέμβρη πώς θα την τιμήσετε? Εμείς θα την τιμήσουμε όπως μου είπαν πολλοί άνθρωποι και με προέτρεψαν πολλοί άνθρωποι του Ανδρέα Παπανδρέου που είναι Πασόκη από τα χρόνια εκείνα και στελέχη και καθαρό έμι του Πασόκ και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Μου είπαν ότι 50 χρόνια συμπληρώνουμε διακήρυξη του Ανδρέα Παπανδρέου, οι αρχές του Ανδρέα Παπανδρέου, το όραμα του Ανδρέα Παπανδρέου, η πορεία του Πασόκ, η κοινωνία του Πασόκ. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι. Και σκεφτήκαμε λοιπόν την 3η Σεπτέμβρη στις 10.30 με 11 να συγκεντρωθούμε στο μήμα του Ανδρέα Παπανδρέου, του ηγέτη και ιδρυτή του Πασόκ του Κινήματος Αλλαγής, να μαζευτούμε στο πρώτο νεοκροταφείο. Θα είναι και η κυρία Δήμητρα Παπανδρέου, σύζυγος του αείμνηστου και ιδρυτή Ανδρέα Παπανδρέου. Θα κάνουμε λοιπόν ένα τρισάγιο εκεί στο μνήμα του και από εκεί πέρα θα τον τιμήσουμε. Και βέβαια γίνεται και η κεντρική συγκέντρωση εκδήλωση που γίνεται στο Ζάπιο 7.30 ώρα με 8 μιλάει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και στην οποία θα συμμετέχουμε και σε αυτή. Αλλά εμείς σαν Ανδρέας, σαν ΠΑΣΟΚ. Στο πρώτο νεκροταφείο, στο πρώτο νεκροταφείο, λέω, θα πάω. Στο πρώτο νεκροταφείο, 10.30 με 11 την 3η Σεπτέμβρη, Τρίτη, δηλαδή μεθαύριο την Τρίτη, στις 10.30 με 11 του Σεπτέμβρη, στις 3 του Σεπτέμβρη θα μαζευτούμε εκεί παρουσία. Και η σύζυγος του κυρίου Παπανδρέου, η Δήμητρα Παπανδρέου, την οποία παραγωνίσανε, να το πω και αυτό, γιατί είναι κρίμα, είναι ντροπή για όλους αυτούς που γίνανε πλούσιοι και γίνανε καναλά, πώς το λένε, βουλευτάδες και γίνανε και παράγοντες και οτιδήποτε. Παραγωνίσανε και ξεχάσανε και αφήσανε στο περιθώριο τη Δήμητρα Παπανδρέου, την οποία την παρακαλούσαν κάποτε και ήμουν παρόν και ήμουν αυτό από τις μάρτυρες που την πέραν τηλέφωνο και την παρακαλούσαν να τους κάνει υπουργούς, να τους κάνει υφυπουργούς, να τους κάνει γενικούς γραμματούς. Και όταν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, την παρακωνίσαν, την ξεχάσαν τη Δήμητρα Παπανδρέου. Είναι ντροπή για το σοσιαλισμό, για την κουλτούρα του ΠΑΣΟΚ, για τις ιδέες του ΠΑΣΟΚ, για τις αξίες του ΠΑΣΟΚ, αυτοί που την παρακαλούσαν και γίνανε πλούσιοι και πλουτίσαν και γίνανε βουλευτάδες και γίνανε υπουργοί και γίνανε οτιδήποτε και κάνανε τις βίλες και τα κότερα και μέσα από τη Δήμητρα Παπανδρέου την οποία παρακαλούσαν να τους κάνει και την ξεχάσανε. Είναι ντροπή. Αυτό δεν λέγεται λοιπόν ούτε αξιοπρέπεια, ούτε ήθος, ούτε εντυμότητα. Είναι ντροπή για όλους αυτούς τα στελέχη και βουλευτάδες που σήμερα γίνονται όλοι βουλευτάδες, 50 χρόνια καριερίστες όλοι. Μισό λεπτό ρε παιδιά, είχαμε πει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ είχε πει ο λαός στην εξουσία. Πού είναι ο λαός στην εξουσία σήμερα? Είναι ο λαός στην εξουσία σήμερα. Ο λαός υποφέρει σήμερα, καταδυναστεύεται. Ακρίβεια, φτώχεια, εσκροκέρδεια, ενίκεια, συρρήκνωση του εισοδήματος. Οι συνταξιούχοι υποφέρουν. Νοσοκομεία δεν υπάρχουν. Πήγαινε στην περιφέρεια να δείτε. Δεν υπάρχουν και τα υγεία, δεν υπάρχει τίποτα. Πού είναι λοιπόν όλα αυτά? Έχουμε να γίνουμε βουλευτάδες. Από εκεί πέρα να διεκδικήσουμε και την Προεδρία. Τι θέλαμε την Προεδρία? Δηλαδή δεν έφτανε ο Ανδρουλάκης. Οποιοδήποτε Ανδρουλάκης. Εγώ δεν στηρίζω κανέναν Ανδρουλάκης. Δεν λέω τα θεωρικά γεγονότα. Μέχρι τον χρόνο, τον Νοέμβρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε περιθώριο να είναι πρόεδρος με βάση το καταστατικό. Και
όμως λοιπόν τον αμφισβητήσανε μετά τις ευρωεκλογές γιατί δεν πήρε λέει το ποσοστό που έπρεπε να πάρει οτιδήποτε. Να δούμε ποιοι θα πάρουν το ποσοστό μεγαλύτερο. Τέλος πάντων. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Παρακαλώ, τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει μέχρι τώρα, τις πιστεύετε, σας δείχνουν αρκετά χαμηλά. Το Πασόκ. Τις δημοσκοπήσεις για την Προεδρία του Πασόκ, ναι. Γιατί εμένα, εσάς. Σας δείχνουν χαμηλά, έτσι δεν είναι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία. Ο λαός θα αποφασίσει, Γιώργο μου γλυκιά, αγαπημένε Γιώργο Γρηγοριάδη. Ο λαός θα αποφασίσει. Οι δημοσκοπήσεις, άλλοτε τις πιστεύω, αλλά τις πιστεύω. Κάνουν τη δουλειά τους οι δημοσκόποι. Από εκεί πέρα δεν ξέρω ποια είναι τα κίνητρα και ποιοι είναι οι σκοποί. Πολλά ακούγονται για τους δημοσκόπους. Δεν έχω τα στοιχεία να τα πω. Απ' όλα ακούγονται. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς άνθρωποι της δημοσιογραφίας χρόνια είστε. Διάφορα γίνονται. Άλλοτε είναι άνθρωποι που πέφτουν μέσα, άλλοτε δεν πέφτουν μέσα. Από εκεί πέρα όταν φτάσουμε στην κάλπη. Ο λαός είναι η δημοσκόπηση, Γιώργο μου και Γιάννη μου. Ο λαός είναι η κάλπη. Όλα τα άλλα λοιπόν είναι κάποιες τάσεις της στιγμής. Δηλαδή Κανελάκη, σε συναντάω στον δρόμο, εσένα πριν, και σου λέω να ψηφίσεις. Και λες Πασόκ, αύριο λες Νέα Δημοκρατία, μετά λες. Δηλαδή είναι τάσεις του κάθε Έλληνα. Από εκεί πέρα θα δούμε ο πυρήνας, οι κεντρικές δυνάμεις των ψηφοφόρων στις κάλπες, τι θα προτιμήσουν και θα αποφασίσουν. Πριν κλείσουμε, κύριε Κανελάκη, επειδή βλέπω εκεί έχετε μαζί σας και κάτι αφίσες. Έχω και αφήσει του Ανδρέα Παπαντρέου, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Αυτές τώρα είναι, Γιάννη, είναι τα, οι αυθεντικές αφήσεις. Αυτή είναι του Ανδρέα Παπαντρέου. Αυτός είναι ο ιδρυτής. Αυτός έδωσε τις θέσεις. Αυτός τους έκανε βουλευτάδες. Αυτός τους έκανε παράγοντες. Αυτός τους έκανε πλούσιους. Αυτός τους έκανε μεγάλα. Αυτή είναι από το 81 τώρα. Βέβαια. Αυτό είναι ο ηγέτης. Τον οποίο το ξεχάσανε. Τον αγνοήσανε. Τον ηγέτη τον αγνοήσανε. Αυτοί που γίνανε πλούσιοι, που γίνανε βουλευτάδες, που γίνανε παράγοντες και αγνοήσαν και αυτόν, αλλά και τη γυναίκα του, τη Δήμητρα την Παπαντρέου. Είναι ντροπή και δεν είναι κουλτούρα ούτε πολιτισμός του Πασόκ, ούτε πολιτική του Πασόκ. Είναι ντροπή για όλα αυτά. Και εδώ είναι το καταστατικό, το οποίο έχει ένα άρθρο μέσα, το οποίο λέει πρέπει να μαζέψουμε 5.000 υπογραφές. Δηλαδή πρέπει να δώσω διαπιστευτήρια στην Κεντρική Επιτροπή, εγώ στην Επιτροπή Διοντολογίας για να κατέβω υποψήφιο. Αυτό το πράγμα έχει καταδικαστεί από τον ελληνικό λαό. Θα το δούμε στην πορεία. Κύριε Κανελάκη, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, έτσι, την πρώτη του μήνα Σεπτέμβρη. Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά, Γιάννη. Έτσι και 3 Σεπτέμβρη είπαμε 10:30 στο μνήμα του Ανδρέα Παπαδόπουλου στο Χρυσάκιο. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.